Τα συμβούλια θανάτου υπογράφονται με απόλυτη μυστικότητα. Οι νονοί της νύχτας πληρώνουν αδρά για τη χαριστική βολή. Φαινομενικά είναι άνθρωποι της διπλανής πόρτας. Επαγγελματίες εκτελεστές εισβάλλουν αστραπιαία σε ταβέρνα στη Βάρη. Πλησιάζουν τους στόχους και τους γαζώνουν. Το χτύπημα οργανωμένο μέσα στο μαγαζί έτρωγε πληροφοριοδότης των δολοφόνων. Γκορ Ντένοβιτς, Στέβαν Σταμάτοβιτς, οι δύο νεκροί ήταν διεθνώς καταζητούμενοι, ο ένας από τη Σλοβενία και ο άλλος από το Μαυροβούνιο. Δεν πέρασαν λίγες μέρες από την εκτέλεσή τους και τα μέλη της εγκληματικής στην οποία ανήκαν κάρφωσαν τους δολοφόνους. Οι Σκάλιαροι δίνουν τους Καβάτσκι, την αντίπαλη δηλαδή εγκληματική ομάδα που σκότωσε όπως λένε τους δύο στην Αθήνα. Τίποτα δεν επιβεβαιώθηκε και τίποτα δεν διαψεύστηκε. Οι δολοφόνοι δεν έχουν βρεθεί. Είναι μία από τις περιπτώσεις που η μαφία του Μαυροβουνίου εμφανίζεται στη χώρα μας. Συγκρούνται συνεχώς για την αρχηγία. Καθαρίζουν πρόσωπα με όποιο κόστος. Ο 46χρονος Ελληνοαυστραλός επιχειρηματίας δολοφονήθηκε έξω από το σπίτι του τη στιγμή που έμπαινε στο αυτοκίνητό του. Δέχτηκε τουλάχιστον 4 σφαίρες. Το πληρωμένο συμβόλαιο θανάτου φέρεται να εκτέλεσαν δύο αδέρφια από τη Βουλγαρία. Στόχος ο Λιβανέζος επιχειρηματίας. Οι δολοφόνοι τοποθέτησαν τηλεχειριζόμενη βόμβα κάτω από το πανάκριβο σπόρο αυτοκίνητό του. Τον είχαν παρακολουθήσει. Όταν εκείνος ανυποψίαστος μπήκε στο όχημα, η βόμβα ενεργοποιήθηκε. Μέσα στην Αυστραλία τον αποκαλούσαν αρχηγό σκληρής ομάδας. Φέρεται να ήταν επικεφαλής της λέσχης μοτοσυκλετιστών Κομανσέρος. Το θύμα ήταν Αρμένιος, 41 ετών. Δέχθηκε σφαίρες από δύο όπλα την ώρα που άνοιγε τον γκαράζ του διαμερίσματός του στη Γλυφάδα. Ήταν πρώην Παλαιστής. Μέχρι σήμερα οι εκτελεστές αναζητούνται. Ο αμήλικτος κανόνας που επιβάλλει η ημερομηνία λήξης στους σκληρούς της νύχτας επαληθεύτηκε για μία ακόμη φορά τον Ιανουάριο του 2018. Ο Βασίλης Στεφανάκος πέφτει νεκρός μέσα στο θωρακισμένο αυτοκίνητό του στη Λεωφόρο Αθηνών στο Χαϊδάρι. Οι δύο δράστες επέβαιναν σε κλεμμένη μοτοσυκλέτα. Είχαν κρυμμένο το Καλάσνικοφ σε θήκη κιθάρας. Πυροβόλησαν το στόχο τους κατά ρυπάς. Η Γεωργιανή μαφία είναι η πιο επικίνδυνη. Χτυπά αθόρυβα. Πολύ συχνά δίνει τα χέρια με Ρώσους εκτελεστές. Ρώσοι μαφιόζοι είναι σχεδόν αόρατοι. Στη χώρα μας εμφανίζονται πρώτη φορά το 97. Πριν πράκτορα Σκακεμπέ εντοπίζεται νεκρό στη Βαριμπόμπη. Σερβική μαφία. Υποθέσεις ναρκωτικών και ελαφρέων τσιγάρων είναι το φόρτε τους. Συχνά έχουν τριβές με αλβανικές συμμορίες. Μεξικανική μαφία είναι αιμοσταγής. Ψάχνουν συνεχώς τρόπο να διακινήσουν κοκαίνη στη χώρα μας. Τα περισσότερα χτυπήματα στη χώρα μας εντοπίζονται στα νότια και στα δυτικά προάστια.